μια μονότονη κατάσταση που επαναλαμβάνεται διαρκώς. Δεν έχουμε έτσι απέναντί μας κάτι καινούριο. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με το θέμα του μνημονίου, το οποίο λύγει τον Αύγουστο του 2018. Ναι. Ουσιαστικά δεν λύγει το μνημόνιο, λύγει η Δανειακή Σύμβαση, η Τρίτη Δανειακή Σύμβαση. Μνημόνια θα έχουμε, είχαμε και θα έχουμε στο διηνεκές πολύ περισσότερα από τρία. Το ότι λύγει τώρα η Δανειακή Σύμβαση δεν είναι θέμα δικό μας προφανώς, αλλά θέμα των δανειστών. Αυτοί δεν πρόκειται να μας δώσουν άλλα χρήματα. Άρα δεν είναι κάτι που πετύχαμε εμείς, αλλά κάτι που απέτησαν οι δανειστές. Από εκεί και μετά τώρα το τι θα γίνει είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να το προβλέψει κανείς. Οι περισσότεροι πάντως γνωρίζουν ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο να δανειστεί η χώρα μας από τις χρηματαγορές με ένα δάνειο το οποίο είναι με ένα δημόσιο χρέος το οποίο είναι στο 180% του ΑΕΠ και το Delta Nita προβλέπει το 2018 θα πάει στο 184%. Τα επόμενα χρόνια θα αφήσουμε καλύτερα. Πείτε μου όμως κοντόφθαλμα, το Delta Nita κάνει κάποιες εκτιμήσεις για το ότι το πλεόνασμά μας θα είναι χαμηλότερο. Καλά, δεν πέφτει. Λογικότατες εκτιμήσεις. Ναι, ναι. Και λέει την ίδια στιγμή, πέρα από τις τρύπες και την ενεργοποίηση των μέτρων, ότι ουσιαστικά επανυποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ενδεχόμενο να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος. Το Delta Nita είναι στο μόνο σημείο στο οποίο μας στηρίζει και θα πρέπει να το δούμε έτσι πιο σοβαρά. Το Delta Nita δηλαδή είναι ο μοναδικός οργανισμός, ο οποίος λέει το αυτονόητο, ότι δηλαδή εφόσον δεν υπάρξει μια ονομαστική διαγραφή του χρέους, δεν είναι βιώσιμο το χρέος, άρα πάντοτε θα λαμβάνονται νέα μέτρα, τα οποία θα σημαίνουν νέα ύφεση και ξανά νέα μέτρα και θα συνεχίζεται η κατάσταση επαόριστον έτσι. Και οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται απομείωση του χρέους, διαγραφή του χρέους, ασφαλώς επειδή δεν τον συμφέρει, γιατί έχουν τελείως διαφορετικά σχέδια. Όπως βλέπετε, μέσω των φόρων περνάει η ιδιωτική περιουσία στο δημόσιο και από εκεί στους δανειστές. Αυτό φαίνεται ότι είναι ο σχεδιασμός ο δικός τους. Ναι. Τώρα όμως, επειδή έχουμε και το εκρηκτικό μείγμα, όπως προείπαμε, από τη μια εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων, από την άλλη τα κατασχετήρια πληθαίνουν. Όλο αυτό. Εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα, κύριε Σαχίνη, αλλά όχι ακόμη τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων. Αυτά δεν έχουν εξαντληθεί. Υπάρχει ακόμη αρκετά μεγάλο περιθώριο. Μπορεί μεν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τους φόρους, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν περιουσιακά στοιχεία. Αυτά κάποια στιγμή θα κατασχεθούν, θα πληστηριαστούν και θα πληρωθούν οι φόροι. Άρα είναι θεωρητικό το ότι εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα. Άρα αυτό κατά τη γνώμη σας δένει και με την περίφημη ηλεκτρονική πια πλατφόρμα των πληστηριασμών. Βέβαια, θα γίνει πιο αυτόματα η όλη διαδικασία, έτσι για να μην χάνουν και χρόνο οι δανειστές. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε? Και αυτό το ηλεκτρονική πληστηριασμή βέβαια συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, έτσι, σε καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Εμείς έχουμε μόνο το αγγλοσαξονικό μοντέλο. Μας έχει επιβληθεί μάλλον, δεν το έχουμε. Ναι, σωστά το επισημαίνετε αυτό. Θέλω να μου πείτε, την ίδια στιγμή, αν βλέπετε να έχει ανοίξει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό μείγμα ή αν θεωρείτε ότι δεν αλλάζει τίποτα και ενώ πληθαίνουν τα αρνητικά στοιχεία σύμφωνα και με την τελευταία έκθεση του Delta Nita, και εδώ δεν είναι πια θέμα Ελλάδας, παγκόσμιο θέμα, διότι εδώ μας λέει το Delta Nita ότι ακόμη και παγκόσμιοι τραπεζικοί κολοσσοί τρίζουν αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αν εννοείται το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, αν έχει αλλάξει η πολιτική στην Ευρωζώνη εκ μέρους, εάν και εφόσον υπάρξει αντικατάσταση του κυρίου Σόιμπλε. Προφανώς δεν έχει αλλάξει. Φάνηκε από τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος στάθηκε εναντίον του κεντρικού προϋπολογισμού της Ευρωζώνης που ζήτησε ο κύριος Μακρόν. Στάθηκε επίσης εναντίον του κοινού Υπουργού Οικονομικών. Και φυσικά δεν συζητάει καθόλου την αμοιβαιοποίηση του χρέους και τα ευρωομόλογα. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Σόιμπλε είναι η μετατροπή του ESM σε ένα ευρωπαϊκό Delta Nita. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ζητήσει και ζητάει από πολλά χρόνια τώρα είναι το πτωχευτικό δίκαιο. Εδώ πιθανολογώ ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο η Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί ξανά ως πειραματόζω. Πρώτα-πρώτα δηλαδή θα υπαχθεί στο ευρωπαϊκό Delta Nita και στη συνέχεια θα πτωχεύσει με ένα ευρωπαϊκό πτωχευτικό δίκαιο για να δει κανείς πώς λειτουργεί το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που αναφερθήκατε είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν πάντα σχέση με το παγκόσμιο χρέος. Με το χρέος γενικότερα. Στην Ελλάδα με το ελληνικό χρέος, στον υπόλοιπο πλανήτη με το παγκόσμιο χρέος. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι το παγκόσμιο χρέος μόνο στο G20 έχει φτάσει στα 135 τρισεκατομμύρια και όλο αυτό το κομμάτι περνάει μέσα από τον τραπεζικό τομέα, προφανώς έχουν πρόβλημα οι τράπεζες.
Εκτός αυτού έχει αλλάξει το μοντέλο των τραπεζών, το γνωρίζουμε όλοι, με την έννοια ότι όλο και περισσότερα από τα δάνεια που δίνουν οι τράπεζες είναι στον τομέα των ακινήτων. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς θα πω, στα ενυπόθηκα δάνεια. Στο παρελθόν, δηλαδή, το κομμάτι αυτό πήγαινε στο κομμάτι αυτό, οδηγούταν το 30% περίπου των τραπεζικών δανείων των τραπεζών, ενώ σήμερα έχει περάσει το 60% και σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα στην Ελβετία, είναι στο 80%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν έχουν κερδοφορία, και όταν οι τράπεζες δεν έχουν κερδοφορία και αυξάνεται ταυτόχρονα η έκθεσή τους σε δάνεια, τότε βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα λέτε ότι αυτό ουσιαστικά επισημαίνει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Αυτό επισημαίνει ακριβώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εν τούτης, αρκετοί δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί ακριβώς ο τραπεζικός τομέας όταν δίνει δάνεια. Οι τράπεζες ουσιαστικά όταν δίνουν δάνεια δεν χρησιμοποιούν τις καταστάσεις όπως πιστεύει πολύ κόσμος. Απλά δημιουργούν με ένα πάτημα του κουμπιού το ποσό το οποίο δανείζουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο έτσι δεν είναι εύκολα κατανοητό, γιατί περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι μέσω των καταθέσεων δίνουν δάνεια. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Φαίνεται βέβαια καθαρά πλέον στην Ελλάδα, γιατί έχουμε 120 δισεκατομμύρια καταθέσεις και 240 δισεκατομμύρια δάνεια. Από εκεί φαίνεται ολοκάθαρα. Κύριε Βιλιάρδα, όταν τα επιτόκια τώρα μειώνονται, ναι, οι τράπεζες ουσιαστικά όταν δανείζονται, όταν δίνουν δάνεια, δεν δανείζονται χρήματα όπως πιστεύουμε, άρα τα παράγουν από το πουθενά. Όταν τώρα το επιτόκιο, το βασικό επιτόκιο μειώνεται, αυτό που συμβαίνει είναι οι τράπεζες να μην μπορούν να επιβάλλουν περισσότερο επιτόκιο στους δανειολήπτες. Επομένως, η κερδοφορία τους μειώνεται και δημιουργούνται προβλήματα. Εάν σε αυτά συμπληρώσει κανείς τα κόκκινα δάνεια και όλες τις επισφάλειες που έχουν, καταλαβαίνει ότι γίνεται ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο συνεχώς διωγγώνεται. Άρα, κατά τη γνώμη σας, επανέρχεται η συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την οικονομία, αν θα υπάρξει μια συνολική διευθέτηση? Βεβαίως, υπάρχει θέμα στην παγκόσμια οικονομία και στην εκάστοτε βέβαια επιμέρους οικονομία, ναι, ναι, αλλά γενικότερα στην παγκόσμια το χρέος έχει ξεπεράσει το ανώτατο όριο σε ένα σημείο που δεν έχει φτάσει ποτέ μέχρι σήμερα στην ιστορία. Στο παρελθόν αυτό λυνόταν με πολέμους, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, με νομισματικούς πολέμους, με οικονομικούς, με στρατιωτικούς. Αλλά αν θέλει να το αποφύγει κανείς σήμερα, θα πρέπει να βρει λύσεις στο χρέος. Άρα η συζήτηση για το χρέος δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα μπορεί μεν να έχει ένα υψηλό χρέος όσον αφορά το ΑΕΠ της, αλλά σαν απόλυτο μέγεθος είναι πάρα πολύ χαμηλό. 300 δις, αν είναι δυνατόν. Τίποτα. Όταν η G20 λέμε 135 τρεις. Όταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεπεράσει τα 23. Άρα το ελληνικό χρέος είναι πάρα πολύ χαμηλό ουσιαστικά. Μάλιστα. Η Ελλάδα ξανά χρησιμοποιείται, μπαίνει μπροστά σαν πειραματόζωα, γιατί από εδώ ξεκινούν πάρα πολλές σκέψεις που δυστυχώς έτσι μας επιβαρύνουν εμάς. Ποια είναι η προοπτική για τους επόμενους μήνες, κύριε Βιλιάρδο, αναλύοντας τα δεδομένα και το τι γίνεται και στην Ευρωζώνη αλλά και σε όλο τον πλανήτη τελικώς? Οι προοπτικές είναι, βλέπουμε καλά ότι όλο αυτό το χρέος διωγγώνεται, κάθε φορά ξεπερνάει και ένα προηγούμενο έτσι ρεκόρ. Δεν λύνεται, δεν δημιουργούνται έτσι κάποιες προκλητές επιλύσεις του. Υπάρχουν βέβαια προτάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή από ένα γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο λέει για δίμευση της ακίνητης περιουσίας των χωρών, ώστε να μειωθεί το χρέος, ένα μέρος της ακίνητης περιουσίας. Αλλά φυσικά αυτά δεν είναι εύκολα να πραγματοποιηθούν. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει κάτι που να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα του χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Και για την Ελλάδα, τι βλέπετε τους επόμενους μήνες? Διάβασα ένα άρθρο σας που πια είστε εξαιρετικά, να το πω, διστακτικός στο αν αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί η μάχη ή κάποιοι να συνεχίσουν να φεύγουν. Βλέπω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν βλέπω να υπάρχουν πλέον προοπτικές, γιατί κάθε φορά έτσι η κατάσταση επιδεινώνεται και δεν γίνεται τίποτα εκ μέρους μας. Οπότε οι λύσεις κάθε φορά είναι και λιγότερες. Επομένως, βλέπω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να έχει κανείς ελπίδες όταν δεν μπορεί να τις τεκμηριώσει. Άρα, το να μένει κανείς στην Ελλάδα δεν είναι κάτι έτσι τόσο ευχάριστο με βάση αυτά που προβλέπονται για το μέλλον. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, τα κόκκινα δάνεια να έχουν ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε τις οφειλές απέναντι στο κράτος να έχουν ξεπεράσει τα 120 δισεκατομμύρια. Σε άλλους οργανισμούς το ίδιο. Θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις, οι φασαρίες. Όλα αυτά δεν είναι έτσι μια καλή προοπτική για την οικονομία μας. Και αν έτσι υπήρξε κάποια ανάπτυξη, αυτή οφειλόταν συγκυριακά στον τουρισμό. Γιατί ήταν συγκυριακό. Οφείλεται στο ότι είχαν προβλήματα γύρω χώρες κυρίως.
Ναι. Αυτό δεν θα συνεχιστεί προφανώς. Δεν θα συνεχιστεί, λέτε. Θέλω κλείνοντας να μου δώσετε και τη δική σας οπτική σε αυτό το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018, το οποίο στην ουσία συνεχίζει τις πολιτικές των παλιότερων ετών, δηλαδή τις μειώσεις δημοσίων δαπανών και τις αυξήσεις φόρων και μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης. Αναρωτιέμαι, βλέποντας τα λίγο τα στοιχεία, παρότι οι τυχόν μειώσεις δαπανών αντί αυξήσεις φόρων θα ήταν πιθανόν περισσότερο υποστηρικτικές προς την ανάκαμψη, το σημαντικότερο είναι ότι οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν και την επιχειρηματικότητα και την εργασία. Άρα έτσι δεν υποδαβλίζεται όποιος στόχος ανάπτυξης. Κύριε Σαχίνη, είναι κυριολεκτικά ένα αντιέξοδο. Όλοι ξέρουμε ότι οι φόροι πλέον δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν, αφού ουσιαστικά άμα από το κέρδος πληρώνει κανείς πάνω από το 100% του κέρδους, άρα δεν έχει νόημα. Αν βάλει κανείς το φόρο, την προκαταβολή φόρου, το φόρο στα μερίσματα και μετά τις ασφαλιστικές φορές, θα ξεπεράσει το 100%. Οπότε βλέπει κανείς ότι δεν είναι βιώσιμο. Από την άλλη πλευρά όμως, η μείωση των δαπανών γνωρίζουμε ότι έχει μεγαλύτερο συντελεστή όσον αφορά το ΑΕΠ. Δηλαδή, μειώνει περισσότερο. Όταν μειώνουμε τις δαπάνες, ναι, η μείωση του ΑΕΠ είναι ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι σχετικά με τους φόρους. Ο συντελεστής όσον αφορά τις δαπάνες είναι στο 3. Κάθε ένα ευρώ που κόβουμε δαπάνη, μειώνεται 3 ευρώ το ΑΕΠ. Ενώ στους φόρους είναι πολύ χαμηλότερος. Άρα ξέρουμε ότι θα έπρεπε να αυξήσουμε τις δημόσιες δαπάνες, γιατί χωρίς αύξηση των δημοσίων δαπανών και ειδικά των δημοσίων επενδύσεων δεν βγαίνει καμία χώρα από την κρίση, και ταυτόχρονα μείωσουμε τους χρέους, τους φόρους. Οι δανειστές μας επιβάλλουν αύξηση των φόρων και μείωση των δαπανών. Δηλαδή ακριβώς την αντίθετη πολιτική από ό,τι χρειαζόμαστε. Οπότε καταλήγουμε σε ένα τρομακτικό αντίέξοδο, το οποίο συνεχώς θα μας φέρει σε νέα προβλήματα.